για το τέλος του Μάρτη. Θα είμαστε όλοι πάλι εδώ. Έχουμε τον αγώνα 24-25. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Να ακούσουμε και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εσάς και τον Κοινωνικό Σύλλογο. Σήμερα είχαμε καλύτερες συνθήκες, δεν είχαμε βροχή, ήταν τόσο βασανιστική η ημέρα. Γενικά το επίπεδο δεν ήταν ιδιαίτερα καλό. Θα ξεχωρίσω μια σκύλα που μου άρεσε πάρα πολύ ως προς την ένταση της κίνησης, ως προς το ρυθμό που είχε, ως προς τον τόπο που έπαιρνε. Είχε λατώματα ως προς το στήσιμο της τερέν στον αέρα. Αυτή την οδήγησε σε ένα λάθος, το οποίο και απεκλείστηκε. Ήταν οι ερμιόνιντες πικενέτες. Πικενέτες. Και ένα πολύ ωραίο ρυθμό, βάνιο, τρέξιμο, εύκολο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ το βασικότερο απ' όλα η σωστή έρευνα. Δεν είναι μόνο ο ρυθμός και ο τρόπος που τρέξει, πρέπει να είσαι σωστά στημένη η έρευνά σου για να αποφύγεις τα λάθη, γιατί τα πουλιά είναι δεδομένα. Λοιπόν, μετά θα πάω σε αυτούς που ήταν αποτελεσματικοί. Όταν και δεν κατάφεραν να μπουν σε βαθμολογία στη διαδικασία του απόρ. Δηλαδή πήραν ένα πόντο και μετά δεν κατάφεραν να μπουν σε βαθμολογία του απόρ. Η Σιώνα Τελα... La Poli de la Sara. Η κυρίου Φαλτσέτα. Ήταν μια νεαρή σκύλα η οποία δεν είχε ιδιαίτερα καλό ρυθμό. Διαστηνόταν στον αέρα, έψαχνε τον αέρα, αυτό της έδωσε έναν πόντο. Αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κάνει απόρρο. Μετά ήταν ο Τάγκο Εγκλε Τιμπουά. Το γαλλικό δεν το πας πολύ πάνω. Το γαλλικό δεν το πας. Στο γαλλικό... του κυρίου Κουράση και είναι και του προέδρου αυτού. Του παπάζου που είναι εκλογικά σου, μπράβο, ναι. Λοιπόν, ο σκύλος είχε πολύ ανοιχτή έρευνα. Η κίνηση του βέβαια δεν είναι τυπική του Μπερτών. Μοιάζει με τη γιαγιά του. Είναι πολύ ανοιχτή, παρόλα αυτά παίρνει πολύ τόπο. Πήρε έναν ωραίο πόντο. Μετά ήμασταν στα όρια του εκτός ελέγχου. Τέλος πάντων, ξαναβήκε τα ίδια πουλιά. Έτσι, κανονικά. Φέρμαρε, εκεί είχε μια σωστή ένδειξη. Γιατί βγήκαν τα πουλιά αρκετά πιο πάνω. Δεν κατάφερε να κάνει απόρτ. Αλλά ήταν στα όρια του εκτός ελέγχου. Θέλει βελτίωση. Πέρα από το απόρτ, θέλει βελτίωση και στην έρευνά του. Αν την κάνετε την έρευνα πιο έκτακτη και ο σκύλος πιο σίγουρα ψάχνει και ο σκύλος είναι πιο κοντά σε εσάς και ελέγχεται καλύτερα. Υπάρχει ένας όρος στον καταλυσμό, συγγνώμη που αρχιάζω το θέμα, αλλά για να ξέρετε δεν τα λέει ο Παντελής. Ο σκύλος πρέπει να προσαρμόζεται στο τερέν και στις συνθήκες. Δηλαδή θα πρέπει να ψάχνει σύμφωνα όταν είναι πιο πυκνό, να πυκνώσει κοντή στις γραμμές του για να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που έχει μέσα στο τερέν του. Και πάμε τελικά στην νικήτρια του τερέν μου, την Έλτα Εκλεπιμποά. Γάτα είσαι. Του κυρίου Καλοσύλη, η οποία από λωστή φορά μπήκε στη βαθμολογία, πήρε δύο πόντους, ένα τρίτο λεπτό. Όχι στον ανώτατο βαθμό και πήρε άλλο ένα πόντο εξαίρετο στο έκτο λεπτό. Αλλά η διαδρομή της δεν ήταν η γνωστή που την έχω συνηθίσει να τη βλέπω. Ήταν σχετικά αργή, ούτε άνοιξε πολύ, άνοιξε προς το τέλος της διαδρομής. Έτσι ο χαρισμός που της δίνω είναι πολύ καλός. Αποτέλεσμα να έχουμε 4 σειρά και μια επανάκτηση. Είναι αρκετά.
αρκετά καλά πιστεύω. Και γενικά θα επαναλάβω ότι να μην πω ενθουσιασμένος, ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος από το επίπεδο που είδα. Σε αντίθεση με χτες. Απόλυτα ικανοποιημένος. Ξεκινάμε με τον άτυχο της ημέρας, τον κύριο Πεχάκη. Ο οποίος μου παρουσίασε μια σκηνιά, τα δύο ήταν σε υψηλότερο επίπεδο, ειδικά ο Άπλης και η Ήρα, δεν κάνω λάθος. Την Ήρα την άφησα στο περίπτωση γιατί είχε ένα δαιμονιώδη ρυθμό. Δεν την έκανα παράκληση, πιστεύω σε όσο χρόνο πιστεύω από ό,τι θα αντιστώσω, αλλά δεν συνάντησα. Και ο Άπλης που ποτέ δεν βοηθούσε, το κάνουμε επανάκληση, τάξη ο σκύλος, αλλά στην επανάκληση δεν καταφύγω το να γίνει. Δεν βρήκε κιόλας, αλλά δεν ήταν και στην κατάσταση που ήταν. Ήταν όμως δύο σκυλιά τα οποία μου έκαναν καλή εντύπωση γιατί ήταν Μπρετών, είχαν κίνηση Μπρετών και ήταν και στην εμφάνιση Μπρετών. Που δίνει σημασία εδώ. Στην μορφολογία, δηλαδή στην ομορφολογία, στην μορφολογία. Πάω τώρα στον κύριο Μαρκοφιώτη, που πριν ξεκινήσω να πω για τα σκυλιά του, θέλω να ρωτήσω για τον ίδιο. Το πριν είναι πρώτη φορά, δεν το ξέρω, δεν τον γνώρισα, δεν έχω δει κανένα δύο φορές σε κάτι αγώνες του Μπρετών. Και μου παρουσίασε πέντε ήταν σκυλιά που ξέρανε το βουνό καλύτερα πιστεύω από το μάσι. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο ίδιος δεν ξέρει το σωστό. Πιστεύω καλύτερα από το σπίτι. Και αυτό φαίνεται αν το δει κάποιος που είναι ένα σκυλί. Εκτός αυτού όμως είναι και ένας έξυπνος κοινωνικός γιατί μπορεί και παίρνει τους πόντους που του δίνουν τα σκυλιά. Το οποίο επίσης θεωρώ σημαντικό. Εξαίρετος με ρεζέρβα σε ασέ ο Μαρκό. Ένα σκύλο που με εντυπωσίασε. Ήταν πραγματικά κυνηγό. Αλλά όπως είπα και στο κοινό, ο σκύλο αυτό είναι υπερβολικό σε όλα του. Και γι' αυτό προσωπικά δεν τον συλλόγησα περισσότερο. Το σκύλο ήταν πάρα πολύ καλό. Άριστο θα έλεγα, αλλά είναι πολύ ψηλό που πολύ παραπάνω από το κανονικό. Είναι ένα άλλο σκυλί με κομμένη ώρα. Και δεν είναι όλα τα σκυλιά με κομμένη ώρα Μπρετό. Και πάω στην ηχίδρα της ημέρας. Είναι η Μπόρα. Πρώτη εξαίρετο σε ΑΣΕ. Μία σκύλα άριστη θα έλεγα. Τα έκανε όλα, σωστά. Είναι ένα πραγματικό Μπρετόν. Και οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στον κυναγό της για τον τρόπο που παρουσίασε. Και μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι από τη στιγμή που την έλυσε, έδειξε το σκυλί ότι ξέρει τι ψάχνει και πώς θα το βρει. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Είναι η πρώτη φορά που σας είπα και χθες που ήρθα και έκανα εδώ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κυναγωγούς πρώτα πρώτα για άψογη. Δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Ήταν όλοι συνεπείς. Πέρα από κάποια μικρά λαθάκια που είναι φυσικό να γίνονται μέσα στον αγώνα, έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από όλους. Ευχαριστώ όλους σας.
Έλα, ένα γιατί θα τελειώσουμε αύριο. Θα κάνεις και απούρ. Έλα, ένα στο κάθε σκυλί, στο στόμα. Κάτα όλα τα σκυλιά με το ένα χέρι. Μπράβο. Και ένα αισία. Και μια αγκαλιά κύπελα. Μπράβο. Και ένα αισία, και άνοιξε μια αγκαλιά. Κάτσε κάτω, Γιώργο. Είναι πέντε. Μπούκοστα. Παίρνουν όλοι. Ένα λεπτό, ένα χέρι κρατάς. Βάλε το που θα έχεις κάτω, που ήταν πολύ ωραία. Ζήγησε στοίχηση. Ζήγησε στοίχηση κατά δύο. Ένα, δύο. Παράδοξο. Άμα είσαι κυναγωγός. Εκεί. Άλλη μία. Άλλη μία.